Να καλησπέρισω την κυρία Αγγελική Ελευθερίου, είναι υπεύθυνη marketing και ανάπτυξη τη MOPTIL και την ευχαριστώ πολύ που έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μα. Για να κουβεντιάσουμε, πάτε μιλώντα για τεχνολογία και για καινοτομίε και για όλα αυτά, αλλά εδώ πια για μια εφαρμογή που δεν τη συναντάμε πολύ συχνά, που έχει να κάνει α πούμε να παντρεύει τον πολιτισμό, με τον τουρισμό, με την, την επαυξημένη πραγματικότητα. Και με την άξο. <coughs> το άφησα τελευταίο, αλλά νομίζω είναι το πιο σπουδαίο. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Ε, καλησπέρα και από μένα και ο Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για ξαναγείστε μας λιγάκι στην Moptil και στο project αυτό, το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ε, ε, έχει πολλές πτυχές και πολλές πλευρές. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, το project αυτό είναι μια γενικότερη πρωτοβουλία του Naxos Smart Island, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που στήθηκε πάνω και με την πρωτοβουλία της Amazon πάνω σε, σε υποδομές της Amazon Web Services και αποτελείται από ένα σύνολο πιλωτικών εφαρμογών από 20 και πλέον εταιριών ανάμεσά τους και, και εμείς, οι οποίες αξιοποιώντα αυτές τις υποδομές προσπαθούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνολογικές yeah. λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων εκσκεπτών. Το είχαμε ακούσει και ήταν πολύ εντυπωσιακό όταν το πρωτακούσαμε, δηλαδή ότι η Amazon, τέλο πάντων, αναπτύσσει ένα πρόγραμμα το οποίο ε, θα κάνει Smart Island την άξο, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου εκεί μήνα. μίλησαμε και με τον Δήμαρχο, κάνα δύο φορές, είναι η πρώτη φορά που συναντάμε μια εφαρμογή η οποία τρέχει και η οποία αποδίδει. Είναι μια, ήταν μια πάρα πολύ ευκαιρία για εμά στην Moptil να συμμετέχουμε σε, σε αυτή την πρωτοβουλία. Νάξο AR. Νάξο Το Νάξος AR είναι μια εφαρμογή η οποία ζωντανεύει στην οθόνη του κινητού ε, το ναό του Απόλωνα όπω θα ήταν αν υπήρχε, με σημείο αφορά στην πορτάρα, το, το πόσιμο που, που, όλοι γνωρίζουμε και με στόχο να βοηθήσει στην προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματο τη Νάξου. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή, πιλωτική εφαρμογή, η οποία διατίθεται αυτή τη στιγμή and Να τη βρω σε διάφορε εκδοχέ πω mm. ήταν κάποτε. Ακριώ. Τι διαφορά έχει το Νάξο σε Ιάρδη. Θα ζωντανέψει το ναό του Απόλωνα, ο, οποίος ήτανε ο ναός οποίο ήταν ο ναό τον οποίο θα ήταν μάλλον μέσα η Πορτάρη. Η Πορτάρη ήταν μια τεράστια πύλη, η οποία ήταν μόνο μια εσωτερική πόρτα. Αν mm. θέλετε, να με επιτρέπετε τη λέξη αυτού του τεράστιου ναού, ο οποίο θα ήταν στο μέγεθο του Παρθενών, αν είχε ολοκληρωθεί. Mm. Η εφαρμογή αυτή την έχουν επιμεληθεί αρχαιολόγοι και ιστορικοί και είναι ένα project το οποίο αγκάλιασε και ο δήμαρχο τη Νάξου Αναφέρατε, αλλά και η εφορία αρχαιοτήτων και ήταν απαραίτητη η συμβολή του και καταλητική ε, για να είμαστε εδώ σήμερα και να μιλάμε και γι' αυτό. Και ο επισκέπτη πηγαίνοντα εκεί στο χώρο, μπορεί να δει ε, την πορτάρα και γύρω τη σε, σε ψηφιακή εικόνα και να παρακολουθεί. χώρο, λέτε, που σημαίνει επαυξημένη πραγματικότητα. Ακριβώ, επαυξημένη ε, 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 πραγματικότητα. Ε, ε, αυτό περίμενα να ακούσω, γι' αυτό ναι, και ρώτησα ναι, ναι, ναι. ποια είναι η διαφορά από το να το δώσω στον υπολογιστή. Θα, θα βοηθήσει τη φαντασία μα να την επαυξήσει και να ε, ε, κάνει αυτή την εμπειρία του να επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο που είναι ούτω ή άλλω εντυπωσιακό, και να δει γύρω από το πραγματικό την πραγματική αυτή πύλη το ναό του Απόλαιο, όπω θα ήταν, ο οποίο είναι τεραστίων διαστάσεων. Σαν, σαν να ήσουν εκεί και σαν να περπατούσε μέσα. Δηλαδή το, 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 το ψηφιακό μοντέλο υπερτίθεται ε, 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 πάνω στο χώρο που θα ήταν και μπορεί ο επισκέπτη να το επισκεφτεί ε, και να περιηγηθεί γύρω-γύρω. Αλλά μπορεί να το δει και οποιοδήποτε παντού στον κόσμο μέσα από την εφαρμογή. χωρί να, να δε, Δεν είναι κάποιο εφάνταστο σχεδιαστή το σχέδιο, είναι οι αρχαιολόγοι οι οποίοι ο μόντιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρο του ΚΑΣ, ο κύριο Βαλαβάνη, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αυτό το έργο και γενικότερα είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε στην ΜΟΠΤΗΛ και το έχουμε ω ως... mm -hmm. πηξίδα. Οι εφαρμογέ επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, τι οποίε υλοποιούμε τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια με στόχο τον τουρισμό και τον πολιτισμό, είναι να έχουν τεκμηριωμένε πληροφορίε, οι οποίε μπορούν να χρησιμοποιούν και για τουριστικό και για πολιτιστικό και για εκπαιδευτικό σκοπό. Mm -hmm. Μιλάμε για την Νάξο και αναφερόμαστε σε αυτό ή υπάρχουν και άλλα σχέδια για, στο πλαίσιο του, 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 Amazon Web Services, τη εφαρμογή τη. Η συνεργασία αυτή με την Amazon, με την ομάδα τη Amazon, η οποία ήταν εκπληκτική και αγκάλιασαν και βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το project, ήταν μόνο η αρχή, θεωρώ, και για εμά και για τι υπόλοιπε εταιρείε που πλαισιώνουν το έργο, να δημιουργηθούν πιλωτικά έργα για να αποδείξουν αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι η τεχνολογία μπορεί όντω με πραγματικέ, πρακτικέ περιπτώσει να βοηθήσει σε πολλού τομεί, συγκεκριμένα σε εμά, στο κομμάτι τη τεχνολογία και του πολιτισμού. Και είναι κάτι που φιλοδοξούμε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί έχουμε φτιάξει μόνο το, το ναό του Απόλλωνα και πραγματικά η Νάξος και όλε οι κυκλάδε έχουν πλούσιο πολιστικό αποτύπωμα. Και γιατί όχι να δώσουμε την ευκαιρία και σε κατοίκου και σε επισκέπτε να το αξιοποιήσουν αυτό και σε ανθρώπου που δεν μπορούν να πάνε στην Νάξο, απαραίτητα. Ναι. Γιατί μιλάμε για ναι, έναν νησιωτικό ναι, ναι, προορισμό. Ναι. Τώρα, πέρα από το project για το οποίο κάνουμε κουβέντα, και επειδή είμαστε σε μια εποχή που κουβεντιάζουμε για τεχνητή νοημοσύνη, για επαυξημένη πραγματικότητα και για όλα αυτά, τι άλλο βλέπει της η Μόπτιλ. Ε, το κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι της εταιρεία, το οποίο ασχολούμαστε ήδη και έχουμε υλοποιήσει τεχνικέ λύσει mm -hmm. για ψηφιακούς βοηθούς... οι οποίοι εμπλουτίζουν ε, μια επίσκεψη ε, σε ένα αρχαιολογικό χώρο, σε ένα μουσείο okay. για το ευρύ κοινό. Ε, και με λύσει, ε, με bots, τα οποία μπορούν να συνομιλήσουν και να μάθει ο πράγματα ε, και να ρωτήσει σε, 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 σε πραγματικό χρόνο mm -hmm. ε, πληροφορίες για το χώρο. Και είμαστε σε φάση και σε ερευνή. Επίπεδο, αλλά και σε εμπορικό επίπεδο, να κοιτάμε και την επόμενη μέρα, αυτό που λέμε παραγωγική ναι. τεχνητή νοημοσύνη, που είμαι σίγουρη ότι το, ναι, το γνωρίζετε, ναι. ε, το οποίο έχει έρθει για να μείνει mm. και καλά θα κάνουμε να το αξιοποιήσουμε με θετικό πρόσημο. Οπότε καταλαβαίνω όλες αυτές οι εφαρμογές mm. και όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες για την ώρα στην Moptil στρέφονται στο κομμάτι της... Να επιστρέψουμε στο παρελθόν και να δούμε πως ήταν κάποτε η, η κάποια αρχαιολογική θησαυρή της χώρας ή γενικότερα mm -hmm. κάποια σημεία τα οποία είναι εμβληματικά στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι η τεχνολογία και αυτέ οι καινοτόμε τεχνολογίε όπω ε, η επαυξημένη πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν απλά να μα δώσουν το μέσο mm -hmm. για να εξερευνήσουμε το και να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία μα και το παρελθόν μα, να διαδώσουμε ε, ε, πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Και θα με ρωτήσετε ίσω γιατί έχει σημασία να, να μελετάμε την ιστορία μα ε, σήμερα σε μια εποχή που όλα τρέχουν τόσο γρήγορα. Και ε, θα σα έλεγα ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα, να πάρουμε πρά μαθήματα για το, για το παρελθόν, η ιστορία να mm -hmm. ε, μπορούμε να πούμε ότι κάτι δύσκολο που περνάει μπορεί να mm -hmm. περάσει, mm -hmm. ε, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μικρό χρονικό περιθώριο έχουμε ω άτομα και ω κοινωνίε ε, για να κάνουμε, να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα. Το, το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο δύσκολο mm -hmm. και πόσο ε, συνεισφέρει η τεχνολογία και η υπαρξημένη πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη να υλοποιηθεί ένα τέτοιο project. Εμεί θα ακούμε, θα μπούμε στο κινητό μα, θα περιηγηθούμε, θα δούμε την, τον ναό, θα γνωρίσουμε ο, οτιδήποτε μπορεί να μας προσφέρει. Τι δουλειά υπάρχει πίσω από αυτή την εφαρμογή. Θα σα πω: είναι μια συναρπαστική διαδικασία. Είναι μια συνταγή που φέρνει μαζί ιστορικού, αρχαιολόγου, 3D designers, σεναριογράφου, mm. προγραμματιστέ, οι οποίοι όλοι αυτοί πρέπει να μιλήσουν μια κοινή γλώσσα mm. για να φέρουν το καλύτερο, το πιο τεχνικά άρτιο αν θέλετε, αποτέλεσμα, το οποίο να μπορεί να διατίθεται σε πολλέ συσκευέ, αλλά παράλληλα να είναι και ιστορικά τεκμηριωμένο, να έρθουν όλοι αυτοί σε ένα κοινό τόπο και να είναι με έναν τρόπο που μπορούνε, μπορεί το να το βρει κοινό να έχει πρόσβαση ναι. σε αυτό. Ναι. Και είναι μια πραγματικά συναρπαστική διαδικασία να το. Επειδή έχετε γνωρίσει θα... αυτό το project για την Νάξο, δώστε μα έτσι δύο-τρία στοιχεία. Για το πώ εξελίσσεται και τέλο πάντων αν θα δώσει πραγματικά έναν άλλο χαρακτήρα στο νησί. Ε, αυτό το project τώρα με την έναρξη τη τουριστική ε, περίοδου φιλοδοξούμε να μπορούν οι επισκέπτε και οι κάτοικοι να το βιώσουν πραγματικά, να επισκεφτούν το χώρο, να σκανάρουν συγκεκριμένα πάνελ και να ζωντανέψει ο ναό γύρω του. Ε, ο, τόσο ο Δήμο, όσο και η Amazon Web Services το έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ αυτό το project και σε επίπεδο προβολή mm. και μα έχουν δώσει πάρα πολλά πατήματα. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε και θετικότερο feedback. Ναι. Έχει, έχει, αγκαλιαστεί και από την εφορία αρχαιοτήτων κυκλάδων και θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή για ένα μεγαλύτερο project, γιατί υπάρχουν και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι και στην Άξολα και στι κυκλάδε, όπω παραδείγματο χάρη ο Ναό τη Δήμητρα, mm -hmm. ο οποίο είναι ε, πολύ αξιόλογο για επίσκεψη, του οποίου πολλοί κόσμο δεν, του ξέρει, ξέρει και έτσι θα μπορέσει να φτάσει μέσω τη τεχνολογία ναι. αυτή η γνώση και εμπειρία σε περισσότερο Και ένα το... μικρό επίλογο έτσι πολύ επιγραμματικά το mm -hmm. Naxos Smart Island Προχωράει γενικότερα, γίνονται πράγματα. Από όσο γνωρίζω, προχωράνε τα πράγματα. Έχουν ολοκληρωθεί αρκετά πιλωτικά. Η Amazon Web Services και ειδικά η ελληνική ομάδα με την οποία μιλούσαμε και μα βοήθησαν και στο onboarding, γιατί χρησιμοποίησαμε τι υποδομέ τη Amazon και μέσα από αυτό το project τι γνωρίσαμε. Πάει πάρα πολύ καλά. Έχει μια... Θα αφήσει ένα πολύ θετικό συνολικό αποτύπωμα ευελπιστό και εκτιμώ ότι η και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο το κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού. Ωραία με πολλές συνέργειες. Λοιπόν, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας να το κουβεντιάσουμε. Να είστε καλά. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.